Για την τρίτη φάση του κυπέλου στην Εύβοια, η δροσιά υποδέχθηκε τον Ελίσποντο σε νόκαουτα αναμέτρηση με το κλίμα βαρύ από την απώλεια του Δημήτρη Γατόπουλου, μέλο του τεχνικού επιτελείου των γηπεδούχων, που πριν από λίγε μέρε έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Όταν χάνεται ένα άνθρωπο, και σε αυτή την ηλικία, όλου μα έχει στεναχωρήσει ιστορία με τον Δημήτρη. Έμπλεξε άσχημα. Θα μα λείψει, παρουσία του. Ήταν σε μια φάση της ζωής του που πέρναγε πάρα πολύ καλά. Οι φίλοι του τον στήριξαν. Βέβαια, υπήρχε στη ζωή κάποιες φορές τα πράγματα δεν έρχονται όπως ε, τα θες. Με τα αστεία μας, με τις προπονήσεις μας, ε, περνάγαμε όμορφα. Τελικά, και η ζωή όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό, το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη με συνεχεί ανατροπέ στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι ευνηδίασαν και πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά στο ματ, προηγήθηκαν με τον Κατσίμπρα να σημαδεύει τη δεξιά γωνία του τσίμπου. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, αλλά ο Μπούρο είχε την απάντηση στα δύο σου του φρυγανά στο 8ο και 9ο λεπτό. Στο 10 ο Λάμπρου τσίμπησε την μπάλα η οποία βρήκε και στον κολκίπερ του Ελίσποντου και στη συνέχεια οι δύο παίχτες συγκρούστηκαν με το διαιτητή Κασομούλη να αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Νικολάου στο 22 έβγαλε μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Κατσίμπρας με άψογο τελείωμα έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Στο 28 η εκτέλεση του Λάμπρου έφυγε μόλις out ενώ την ίδια τύχη είχε και το σού του Φρυγανά ένα λεπτό αργότερα. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Λάμπρου με υπέροχη εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Μπούρου, μειώνοντας σε ένα-δύο και έβαλε την ομάδα του ξανά στο μάτ. Ένα λεπτό αργότερα από εκτέλεση πλαγίου του Μπούρικα ο Κατσίμπρα πλάσαρε αλλά ο τσίμπος έσωσε την αιστεία του. Δέκα λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης, ο Γιαλός κέρδισε τι κόντρε αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Δύο λεπτά αργότερα ο Λάμπρου ανατράπηκε από τον Πασινά, ο διαιτητής Κασομούλης υπέδειξε πέναλτι και ο Λάμπρου με εύστοχη εκτέλεση έφερε το παιχνίδι στα ίσια 2-2 στο 58 λεπτό. Μέχρι την ολοκλήρωση του 90 λεπτου και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη με κορυφαία του Κουζούλογλου στο 80 που με προβολή σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι ενώ στο 86 οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Νικολάου από τον Αυλονίτη με το διαιτητή Κασομούλη να μην βλέπει κάτι αντικανονικό. Έτσι το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση όπου στο 105 η εκτέλεση φάουλ του Κατσίμπρα έφυγε out. Στο 106 η σέντρα σου του Νικολάου πέρασε αναξιοποίητη. Στο 113 ο Δελγιάννης γύρισε παράλληλα και ο Κουζούλογλου με δυνατό πλασέ έκανε την ολική ανατροπή 3-2 και προβάδισμα πρόκριση για τη δροσιά. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ο Ντούκα φαίνεται να χτυπάει το σκόρερ στο πρόσωπο. Ο διαιτητής Κασομούλη και οι βοηθοί του δεν είδαν τι ακριβώ συνέβη και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρί να επιβληθεί κάποια τιμωρία. Στο 120 ο Τσίμπος με σωτήρια επέμβαση απέκρουσε το πλασέ του Κατσίμπρα, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζαχαράκης είδε τον ντορα εκτός εστίας, το σουτ που έκανε δεν βρήκε στόχο. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων τη παράταση, ο Αγγελάτο γύρισε παράλληλα και ο Γιαλός στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στο βάθο εστία δροσιά, ισοφαρίζοντα σε 3-3 συναρπαστική εξέλιξη και οι δύο ομάδε κλήθηκαν να λύσουν τι διαφορέ του στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Κατσίμπρα ευστόχησε και 1-0 για τον Ελίσποντο. 1-1 από τον Λάμπρου. Ο Τσίμπο έπεσε σωστά και απέκρουσε την εκτέλεση του Νικολάου απόκρουση και από τον τώρα στο πέναλτι του Ζουρμπουλή. Ο γκολκίπερ του Ελίσποντου στη συνέχεια εκτέλεσε και ευστόχησε σημειώνοντας το 2-1. 2-2 με εύστοχη εκτέλεση από τον Κουτσαβλή. Ο Μπούρικα έκανε το 3-2 και ο Δελιγιάννης σοφάρισε σε 3-3. 4-3 από τον Αγγελάτο και 4-4 με εύστοχη εκτέλεση του Κουζούλογλου αφού στα 10 πρώτα πέναλτι δεν αναδείχθηκε νικητή, η διαδικασία συνεχίστηκε με ένα πέναλτι για κάθε ομάδα. Ο Τσίμπο στην αριστερή του γωνία απέκρουσε το πέναλτι του γυαλού και ο Φρυγανά είχε την ευκαιρία να δώσει την πρόκριση στην ομάδα του, αλλά ο Τώρα είχε διαφορετική άποψη και κράτησε ζωντανό τον Ελίσποντο. Στο 13ο πέναλτι ο Κικίδη σημείωσε το 5-4 και ο Αυλονίτης για τη δροσιά ήταν ψύχρεμος, ισοφάριζοντας σε 5-5. Ο Ντούκα έβαλε μπροστά την ομάδα του και ο τώρα με την τρίτη απόκρουση, αυτή τη φορά στην εκτέλεση του Τζίδρα, έδωσε την πρόκριση στον Ελίσποντο στο μάτι τη χρονιά για τον νομό τη Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να παίξω μέσα σήμερα. Ε, δεν αισθάνθηκε καλά ο μικρό ε, και έγινε αναγκαστική αλλαγή και έπαιξα τέρμα εν τέλει. Και πάμε στα πέναλτι όπου πιάνει τρία. Βάζει και ένα και έρχεται η πρόκριση. Ε, πιάνω τα τρία, βάζω το ένα. Ε, εντάξει, τι να πω. Είναι θεματήχης πολλές φορές η διαδικασία των πενάλτι. Πώς νιώθει που έχει συμβάλει καθοριστικά στην πρόκριση. Ε, εντάξει, απίστευτο συνέστημα. Όταν ε, είσαι εισαγωγικά ο πρωταγωνιστής ε, του αγώνα, είναι και τα, τα συναισθήματα υπέροχα. Καταρχήν πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Χαρές να έχουμε ε, για αυτό το πράγμα που ζούμε. Ε, από εκεί και πέρα για το παιχνίδι, όντως ένα συναρπαστικό παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Ε, με ένα στο σκορ, με, ε, με όλα τα πράγματα αυτά για το θεατή, όχι για μας. Ε, Δικαιούμασταν την πρόκριση ε, και θα μπορούσαμε και χωρίς να φτάσουμε στην παράταση και, στη, και στα πέναλτι να την έχουμε πάρει πιο νωρίς την πρόκριση. Παρόλο που είχαμε πάρα πολλέ ελλείψει, παίξαμε με 2-3-15 χρόνια. Ε, και αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στου παίχτε μου γιατί χρειαζόταν η ομάδα, έστω και στο κύπελο, μια τέτοια πρόκληση. Γιατί ε, προερχόμασταν από κάποια ατυχή αποτελέσματα, με καλή απόδοση, αλλά δεν παίρναμε αυτό που μα αναλογούσε συνέχεια. Σήμερα πιστεύω ότι πήραμε ε, πραγματικά αυτό που αξίζαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Παιχνίδι λαθών. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκαμε καλά εμείς στο μάτς. Μπήκαμε με μια νοθροτητα, μια χαλαρότητα. Βρεθήκαμε πίσω με δύο γκολ. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε, βελτιώσαμε την εικόνα μας. Καταφέραμε, ανατρέψαμε το σκορ, πετύχαμε τρία γκολ. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η απειρία Μα στοιχίζει, μα έχει στοιχήσει κάποιε φορέ φέτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΕΛΙΣ Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.